Ένα θέμα το οποίο αφορά εκατοντάδες επαγγελματίες στον πρωτογενή τομέα και θέλω να σας ρωτήσω αν το καθεστώς σε σχέση με προηγούμενα χρόνια έχει αλλάξει την τελευταία διετία. Αν δεν κάνω λάθος, από το 20 και μετά η όλη διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη. Πολύ σωστά το λέτε. Η διαδικασία για εγκατάσταση μιας θερμοκηπιακής μονάδας άρχισε να μπήκε σε... οργανώθηκε, να το πούμε καλύτερα, ναι, με το ΦΕΚ 5432 ΔΕΛΤΑ που ισχύει από τις 9 Δεκεμβρίου του 20. Μέχρι τότε, τουλάχιστον για την περιοχή μας, η μόνη υποχρέωση που είχαν οι αγρότες και οι παραγωγοί ήταν ότι θα έπρεπε να έχουν πάρει έγκριση από την αρμόδια ειδών προκειμένου να εγκαταστήσουν την επιχείρησή τους σε σημείο όπου να επιτρέπεται η χρήση γης. Η θέση δηλαδή του αγροτεμαχίου ήταν το σημαντικότερο. Βέβαια εκεί υπήρχαν και κάποιοι κανόνες, αν θέλετε, σωστοί, γιατί με το ισχύον ΣΚΟΑΠ που γνωρίζει ο κόσμος ή το Γενικό Πολιτονομικό Σχέδιο, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας ισχύει πιθανότατα και στο Τυμπάκι ή και σε περιοχές οι οποίες σίγουρα έχουν θερμοκήπια, οργανώθηκε λοιπόν η χρήση γης ώστε να υποδέχεται θερμοκήπια σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, συγκεκριμένες, ναι, εκτάσεις. Πέρα από αυτό υπάρχουν και προβλέπονται από κάθε ΣΚΟΑΠ και από κάθε ΓΟΠΟΣΟΥ οι προδιαγραφές εγκατάστασης και οι κανόνες εγκατάστασης, ναι, που αν θέλετε είναι σωστοί κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι σωστοί. Τώρα, το καινούριο ΦΕΚ έβαλε ένα δεύτερο κομμάτι στην εγκατάσταση θερμοκηπίου. Που έχει να κάνει με τη στατική μελέτη. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την έγκριση του τύπου του θερμοκηπίου, ναι, η οποία αυτή είναι η πολύπλοκη διαδικασία. Διότι, να ξεκαθαρίσουμε ότι η έγκριση τύπου θερμοκηπίου δίνεται για κάθε εγκατάσταση, για κάθε θερμοκηπείο. Δεν λέμε ότι έχω πάρει μια έγκριση θερμοκηπείου επειδή έχω, για παράδειγμα, ένα αμφικλινές θερμοκήπιο πολλαπλού τύπου. Αυτό το γνωστό θερμοκήπιο που ξέρουμε όλοι, που είναι, ναι, το αμφίριχτο και το πολλαπλό, που είναι το 90%-95% θερμοκηπείο στην περιοχή μας. Πρέπει όμως για κάθε ακίνητο, για κάθε αγροτεμάχιο, για κάθε σχήμα, και πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας ότι τα σχήματα των αγροτεμαχίων στην περιοχή μας δεν είναι καθόλου κανονικά, επειδή είμαστε μια περιοχή με μικρή κατάτμιση ιδιοκτησίας. Σωστά. Έτσι, οπότε αυτό δημιουργεί προβλήματα σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Δηλαδή όσοι νέοι έχουν μπει στη διαδικασία ή και παλαιότεροι να αναβαθμίσουν ή να ξεκινήσουν από το μηδέν μια θερμοκηπιακή εγκατάσταση, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, πού κολλάει η διαδικασία? Κολλάει στην έγκριση τύπου. Μάλιστα. Κολλάει στην έγκριση τύπου. Και βέβαια, εντάξει, και σε όλα τα άλλα που ισχύουν, δασικά, αν θέλετε, ιδιοκτησιακά, αλλά η έγκριση τύπου, στην έγκριση τύπου υποβάλλονται και εγκρίνονται από την ΕΛΓΟ Δήμητρα, από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, δύο φάκελοι. Ο ένας φάκελος περιέχει τα στοιχεία, τα γεωπονικά που αφορούν την καλλιέργεια. Δηλαδή, ναι, ναι, βέβαια. Τι είδος καλλιέργειας θα βάλω στο θερμοκήπιο μου μέσα, τι χρειάζεται αυτό το, και το άλλο κομμάτι, το είδος καλλιέργειας, και το δεύτερο κομμάτι είναι η στατική μελέτη. Ότι θα κάνω μια κατασκευή και πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και βέβαια να έχει περάσει, να έχει υπογραφεί πολιτικού μηχανικού. Μάλιστα. Για το στατικό έλεγχο και την. Κύριε Πανταζή, υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει plan B, μπορεί να ξεκολλήσει κάπως αυτή η διαδικασία? Είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας πάνω στον κλάδο. Ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει, επειδή η έγκριση τύπου, γνώμη μας είναι και μεταφέρω και τη γνώμη του συλλόγου μας, θα πρέπει ίσως η έγκριση τύπου αυτή να περιοριστεί στρεμματικά. Δηλαδή, δεν μπορεί μια μονάδα, παράδειγμα, ένα θερμοκήπιο που είναι για μια οικογενειακή χρήση να έχει μια ίδια αντιμετώπιση με μια μονάδα που έχει 100 στρεμμάτων, που απευθύνεται σε μια εταιρεία, που έχει, αν θέλετε, και τους κινδύνους, γιατί εδώ μιλάμε για κινδύνους από φόρτιση λόγω αέρα. Τι άλλο δεν έχει άλλα φορτία το θερμοκήπιο όταν φέρει πάνω του απλά ένα νάιλον, το βασικό, ή το χιόνι, ας πούμε, που δεν πέφτει στην περιοχή μας, ή τη μεγάλη βροχόπτωση. Βέβαια.
Αυτές είναι και πολύ σωστά οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί ένα θερμοκήπιο. Άλλη φόρτιση δεν έχει, εκτός βέβαια τον αέρα. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται και δυσχεραίνουν στην περίπτωση μεγάλων επιτάσεων. Στην περίπτωση μικρών θερμοκηπίων νομίζω ότι δεν είναι τόσο επιβεβλημένη για παράδειγμα μια στατική μελέτη, με την έννοια αυτό ότι έχει αποδειχτεί εδώ και χρόνια που στεγάζονται και... Θα μπορούσαν να μένουν απ' έξω αυτές οι περιπτώσεις, ναι. Έτσι, έχουμε περιπτώσεις θερμοκηπίων πολλά χρόνια στην περιοχή μας που δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Σοβαρό και πολύ σωστό, αν θέλετε, από πλευράς μας, είναι το ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες, σίγουρα, είμαστε σύμφωνοι με αυτό, γιατί όταν έχεις μια καλλιέργεια η οποία τηρεί κάποιες προδιαγραφές και από γεωπονικής απόψεως καλλιεργητικής, αλλά και από θέμα κατασκευής τύπου θερμοκηπίου, αυτό είναι ευνοϊκότερο για το σύνολο. Δεν θα έχουμε τόσες πολλές ασθένειες, θα έχουμε καταστροφές, δεν θα έχουμε, αν θέλετε, διενέξεις μεταξύ των ιδιοκτητών, θα είναι όλα κάτω από κάποιους κανόνες. Φτάνει αυτοί οι κανόνες να είναι πρώτον σωστοί και δεύτερον να βαίνουν προς το κοινό καλό. Και το οικονομικό και το ηθικό. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Πανταζή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Η συμβουλή σας ποια είναι προς επαγγελματίες και να κλείσουμε με αυτή τη συμβουλή? Η συμβουλή μου είναι αν θέλουν να προχωρήσουν άμεσα σε αυτό το κομμάτι της εγκατάστασης θερμοκηπίων, είναι και μονόδρομος να ρωτήσουν, να έρθουν σε επαφή με τους κατασκευαστές αρχικά που αναλαμβάνουν την μελέτη και την εγκατάσταση του θερμοκηπίου, γιατί προφανώς αυτή είναι και η πιο άμεσα βαλόμενη και ενδιαφερόμενη, γιατί όταν είμαι εγώ κατασκευαστή και θέλω να εγκαταστήσω μια μονάδα, σίγουρα θα έχω ερευνήσει και θα έχω ψάξει. Για να τους κατευθύνουν λοιπόν και να μην υπάρξουν λάθη και στα έγγραφα, σωστά, και στην όλη γραφειοκρατική διαδικασία, μάλιστα. Επίσης, ένα τελευταίο όπως μας έχει ενημερώσει και ο Λγό Δήμητρα και το Υπουργείο, πρόκειται να υπάρξουν κάποιες εγκύκλοι διορθωτικές, κάποιες επεμβάσεις πάνω στο ΦΕΚ, ώστε αυτό να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο από τον κόσμο, μάλιστα. Να μην είναι τόσο απαγορευτικό. Κύριε Πανταζή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Να σας ευχαριστήσω θερμά.